Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Είναι μαζί μας ο Ευρωβουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Κώστας Παπαδάκης. Θα έρθει διαφάνεια τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Παπαδάκη, μετά από αυτό το σκάνδαλο? Σωθήκαμε. Μάλιστα. Και να το πούμε καθαρά, επειδή τώρα μάλιστα έγινε και η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και ακούσαμε αρκετά τέτοια, νομίζουμε ότι είναι πολύ φανερό ότι υπάρχει μια τεράστια μπόχα και δυσοδεία που αναδύεται από όλη αυτή την υπόθεση του χρηματισμού με την ΚΑΕΛΗ και τους υπόλοιπους στο Ευρωκοινοβούλιο. Βεβαίως είναι και συνέχεια και των υποκλοπών με τον ανήξερο πρωθυπουργό και όλα τα αστικά κόμματα βέβαια που είναι συνένοχα, και βεβαίως και συνέχεια και με βουλευτές τύπου Πάτσι που στείνουν μπίζνα αρπάζοντας τα σπίτια του Κοσμάκη. Τώρα είναι μια μπόχα όμως, εμείς λέμε, ολόκληρο του συστήματος, ενός συστήματος σε σύψη, σε πραγματική παρακμή. Γι' αυτό και δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, έχει δεσμούς αίματος με τα επιχειρηματικά συμφέροντα και αυτό είναι το φυτώριο και για τα κάθε λογής τέτοιου είδους σκάνδαλα. Γιατί ακούμε αυτές τις μέρες, ξέρετε, και μάλιστα ο κ. Τσίπρας βγήκε τώρα και λέει ζηλεύουμε το Βέλγιο και και τους νόμους του και διάφορα τέτοια, κάπως έτσι τέλος πάντων έκανε τη δήλωση. Όμως η ουσία είναι ότι εδώ τα προηγούμενα χρόνια μετρήσαμε Panama Papers, Bahama Papers, LuxLeaks, Volkswagen, να θυμίσουμε την περίπτωση Στρέντερ, τον καγκελάριο τον Γερμανό, με την υπόθεση με την Gazprom, το διεθνή σκάνδαλο της Νοβάρτης. Δηλαδή, θυμάμαι καλά και ο Μπαρόζο μετακόμισε στην Goldman Sachs μετά. Ακριβώς, ναι. Ακούμε λοιπόν είτε για ένα απλό λάθος της ΚΑΕΛΗ ή συνεχίζουμε να ακούμε ακόμα και μετά από όλα αυτά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι όπως στην Ελλάδα, ότι ακόμα και τώρα που εμπλέκονται ευρωβουλευτές τριών χωρών από Ελλάδα, Ιταλία και Βέλγιο και το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο μέσα, είναι κυριολεκτικά μια πρόκληση να συνεχίζεται αυτό το παραμύθι, δηλαδή περί αδιάφθορης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πείτε μου κάτι, κύριε Παπαδάκη, έλεγα στην αρχή της εκπομπής για αυτό το περίφημο Μητρό Διαφάνειας, το οποίο έχει καταρτιστεί ήδη από το 2011 στο Ευρωπαϊκό, με συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου εκεί πλέον εγγράφονται, νομιμοποιούνται και ξεπλένονται τα λόμπι. Ξεπλένονται τρόπος του λέγει, με την έννοια ότι έχουν εθελοντικά μπορούν να εγγραφούν και έχουν εγγραφτεί 14.000 λόμπι, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, οι οποίοι έρχονται κανονικά και με τον νόμο μπαίνουν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, πιάνουν ευρωβουλευτές και βγάζουν και φωτογραφικές διατυπώσεις σε ψηφίσματα, νόμους, κανονισμούς. Γνωρίζετε καλά ότι οι κανονισμοί που περνούν από το Ευρωκοινοβούλιο δεν χρειάζονται καν, για παράδειγμα, έγκριση από Εθνικό Κοινοβούλιο. Περνάμε απευθείας στην ομοθεσία. Και φαντάζομαι αυτά τα 14.000 λόμπι που μας λέτε, τα εγγεγραμμένα μιλώ, έτσι. Τα εγγεγραμμένα, γιατί μιλάει, ας πούμε, ο οικόνομος τους υπολογίζει περίπου 25.000, μπορεί να είναι και 30.000. Λένε πολλοί στις Βρυξέλλες. Αυτοί μιλάμε μπαίνουν τώρα εκεί για ένα στρατός, για ένα σμήνος. Ναι. Και φαντάζομαι ότι πείθουν τους ευρωβουλευτές στη βάση των επιχειρημάτων. Έχουν επιχειρήματα. Ναι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ γίνεται, είναι γνωστός ο ρόλος τέτοιων λόμπι που βεβαίως δουλεύουν και δουλεύουν με σχέδιο εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι ακριβώς ενταγμένα μέσα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη λειτουργία του Ευρωκοινοβουλίου, και ακριβώς αυτό θεωρείται μια νομιμότητα. Εάν λοιπόν δηλώσει στη συνάντηση, αν δηλώσει ο Ευρωβουλευτής στη συνάντηση που έχει με το τάδε λόμπι, ξεπλένεται και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο και με τις ΜΚΟ. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτά που ακούστηκαν τώρα με την γνωστή ΜΚΟ που πάλευε ενάντια, λέει, στην ατιμορρησία. Ξέρετε, αυτές ήταν επιπόληπτες ΜΚΟ, μάλιστα με μέλη και στελέχη τους, ακόμα και πρώην επιτρόπους. Ο οποίος επίτροπος μάλιστα δήλωσε ότι υπήρχε και έγκριση από την ίδια την Κομισιόν για να μπει σε αυτή την ΜΚΟ.
Τα λέμε αυτά γιατί ακούγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Α, ξέρετε, λέει, υπάρχουν και καλές ΜΚΟ, αυτές που κάνουν έργο, αυτές που είναι ευυπόληπτες. Λοιπόν, από αυτές τις καλές ΜΚΟ βλέπουμε και στην Ελλάδα με τα τύπου κυβωτού του τρόμου και στο εξωτερικό με τα fighting unity και όλη αυτή την ιστορία που έχει ανοίξει, που δείχνει ακριβώς και τα λόμπι και η ΜΚΟ που με διάφορους τρόπους χρηματοδοτούνται και πολύπλευρα στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μέρος αυτής της διαδικασίας που, της λήψης υποτίθεται των αποφάσεων που με δημοκρατικό τρόπο και τη στηρίζουν και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και οι σοσιαλδημοκράτες. Μάλιστα οι σοσιαλδημοκράτες έχουν ειδικό ρόλο και αποστολή να εμφανίζουν αυτά ως το άπαν της δημοκρατίας. Μάλιστα η εκπρόσωπος της αριστεράς λεγόμενης του Μελανσόν και επικεφαλής της ομάδας που ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο είπε, λέει, ότι ξέρετε αυτά τα λόμπι κάνανε επιθετικό λόμπι, λέει, το αυτό του Κατάρ, κάνανε επιθετικό λόμπι. Αλλά τι κάνανε, αμυντικό. Λες και υπάρχει και αμυντικό λόμπι. Mm. Λοιπόν, είναι να κοροϊδευόμαστε δηλαδή, γιατί όλες αυτές οι δυνάμεις στηρίζουν αυτά και τώρα έχει αλλάξει το τροπάρι. Μέχρι τώρα το Κατάρ ήταν ο επενδυτής, ήταν η εναλλακτική για, για την εξασφάλιση ενεργειακών αποθεμάτων και τα λοιπά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τώρα έχει γίνει ξανά μέσα σε ένα βράδυ, έχει γίνει το κατάπτυστο καθεστώς το αυταρχικό, όπως είπε η κυρία Μέτσολα σήμερα, και μάλιστα έφτασε η Ευρωπαϊκή Ένωση που μόλις πριν μια εβδομάδα ψήφισε την απελευθέρωση της βίζας με το Κατάρ και το Κουβέιτ, με μια κολοτούμπα σήμερα λέει ότι ξέρετε το αναπέμπουμε στην Επιτροπή και δεν ισχύει απόφαση. Μιλάμε εδώ για μια κατάσταση που δείχνει ακριβώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέχρι τα μπούνια σε όλη αυτή την ιστορία. Να θυμίσω ότι το 47% των κονδυλίων της χρηματοδότησης του Μουντιάλ για τον κατασκευαστικό και τον ξενοδοχειακό τομέα στο Κατάρ προέρχονται από τράπεζες, ομίλους και επενδυτικά ταμεία που εδρεύουν στα ισχυρότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περί αυτού μιλάμε. Άρα λοιπόν όλα αυτά σε ένα Ευρωκοινοβούλιο, για παράδειγμα, που έφερε τον Υπουργό Εργασίας του Κατάρ, μάλιστα πρώην ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τον έφερε στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να ξεπλύνει το έγκλημα χιλιάδων νεκρών εργατών, είναι κυριολεκτικά η αποθέωση της υποκρισίας. Ξέρετε, και ο Ιταλός Ευρωβουλευτής που διώκεται και η Βελγίδα Ευρωβουλευτής που διερευνάται το γραφείο της ήταν επικεφαλής των Επιτροπών Ανθρωπίνων και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα τελευταία χρόνια. Μια βιομηχανία δηλαδή ψηφισμάτων, σκοπιμότητας, είτε αλληλεγγύης σε τρίτες χώρες, είτε καταγγελίας αυτών ανάλογα με τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες του κεφαλαίου, που όπως βλέπουμε και στην περίπτωση του Κατάρ, το ένα βράδυ είναι θεωρείται μια δικτατορία και το άλλο βράδυ το άπαν της δημοκρατίας. Και εδώ να θυμίσουμε και το εξής, γιατί έχει σημασία αυτό. Ξέρετε, δεν είναι μόνο η θέση της κυρίας Καϊλή, να το βάλουμε κάπως έτσι, γιατί εδώ υπάρχει ένα ψήφισμα, για παράδειγμα, που πέρασε στην περασμένη Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Τι έλεγε αυτό το ψήφισμα, λοιπόν? Έλεγε ότι επί της ουσίας έθετε ζήτημα κάποιων χαλαρών, χλιαρών ανησυχιών απέναντι στα ανατριχιαστικά στοιχεία για τους θανάτους και τους τραυματισμούς των εργατών. Λέτε το ψήφισμα για το Κατάρ, λέτε. Το ψήφισμα για το Κατάρ, ναι. Που πέρασε στην περασμένη Ολομέλεια. Λοιπόν, και εκείνο το ψήφισμα λοιπόν έγραφε επίσης ότι έχουν ήδη βελτιωθεί οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων. Δηλαδή η γενική κατεύθυνση ήταν ότι 6.500 ζωές εργατών έσβησαν
στα κάτεργα του Κατάρ, αλλά βεβαίως κάνει προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Ένωση, και πώς κάνει προσπάθειες, επικαλούνταν μάλιστα τη Διεθνή Ομοσπονδία των Συνδικάτων, την ITUG, δηλαδή τα συμβιβασμένα συνδικάτα, τα στηρίγματα της μεγαλοεργοδοσίας, που ο νέος επικεφαλής τους επίσης διώκεται από αυτή την ιστορία. Και για να ολοκληρωθεί και το έγκλημα, να πούμε και το εξής. Καμία πολιτική ομάδα δεν έδεσε σε αυτό το ψήφισμα έτοιμα ονομαστικής ψηφοφορίας. Πηγαίνετε και ψάχνετε στο ίντερνετ. Υπάρχει τελική ψηφοφορία ονομαστική στο συγκεκριμένο ψήφισμα? Όχι. Μια ομιχλώδης πλειοψηφία λοιπόν συμφερόντων το ψήφισε αυτό το ψήφισμα. Βεβαίως οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ το καταψήφισαν. Και όταν είχε έρθει ο Υπουργός Εργασίας του Κατάρ, ήταν εκεί και κατήγγειλαν το έγκλημα, αλλά και, και του Κατάρ και την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και νομίζουμε ότι από αυτή την ιστορία μπορεί να βγει συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δυνάμεις που τη στηρίζουν, είναι ακριβώς αυτό το φυτώριο μιας πολιτικής που στηρίζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου, και βεβαίως μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχουν και κάποιοι που πηδάνε τη μάντρα, πώς να το πω, και πιάνουν και τις σακούλες. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι ένα σύστημα σε σύψη, σε παρακμή, που χρειάζεται να σκεφτεί ο ένας εργαζόμενος πιο βαθιά από ήταν ένα λάθος ή ήταν μια παρόρμηση ενός ή του άλλου ευρωβουλευτή, αλλά είναι εδώ ένα ολόκληρο σύστημα που δουλεύει για να φτάνουμε σε αυτή την απόφαση, και νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να βάλουμε στο σκαμνί και με αυτή την υπόθεση και με όλες τις υπόλοιπες που βγαίνουν αυτή την περίοδο στη φόρα. Κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.